Το Υπουργείο Εθνική Άμυνα εκτιμά πω η επόμενη πρόκληση των Τούρκων θα είναι ένα επεισόδιο στην Κύπρο. Μάλιστα, πηγέ του Υπουργείου τοποθετούν χρονικά το επεισόδιο που ενδεχομένω να προκαλέσει η τουρκική πλευρά τον Ιούνιο. Συγκεκριμένα, αναφέρουν πω το επεισόδιο θα λάβει χώρα στα χωρικά ύδατα τη Κύπρου όταν θα ξεκινήσει η εξόριξη φυσικού αερίου από την γαλλική εταιρεία Total. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει κάποιο επεισόδιο όπως μια στρατιωτική δραστηριότητα των τουρκικών δυνάμεων. Υπενθυμίζουν μάλιστα πως η τουρκική πλευρά το έχει ξανακάνει στο παρελθόν στέλνοντας σε εκείνη την περίπτωση το ερευνητικό πλοίο Μπαρμπαρόσα. Δεν υπάρχει λόγο ανησυχία. Οι ένοπλε δυνάμει είναι σε απόλυτη ετοιμότητα. Κάποια από τα δίθεν επεισόδια με παραβιάσει εναέριου ή θαλάσσιου χώρου είναι σκηνοθετημένα και δεν έχουν συμβεί ποτέ. Εμεί απαντάμε δυναμικά και κάνουμε τι απαραίτητε ενέργειε και τα διαβήματα μόνο στα πραγματικά περιστατικά. Αναφέρουν πηγέ από το Υπουργείο Εθνική Άμυνα. Πάντω, οι ίδιε πηγέ υποστήριξαν πω έχει αυξηθεί το επίπεδο στρατιωτική παρουσία στα νησιά. Συγκεκριμένα αναφέρουν πω από 17% προσωπικό στι μονάδε έχει πάει πλέον σε ποσοστό 48%. Οι έμπειροι Τούρκοι πιλότοι έχουν αποστρατευτεί ή εκδιωχθεί. Τώρα τα αεροσκάφη τα πιλωτάρουν νεότεροι με λιγότερη πύρα, λένε οι ίδιε πηγέ. Την ίδια ώρα, διάβλου με την Άγκυρα προκειμένου να μειωθεί η ένταση στο Αιγαίο φαίνεται ότι έχει ενεργοποιήσει η Ουάσιγκτον σύμφωνα με πληροφορημένε πηγέ που επικαλείται η καθημερινή. Σε δημοσίευμα τη εφημερίδα αναφέρεται ότι πριν από λίγε ημέρε η Ουάσιγκτον ζήτησε δια τη διπλωματική οδού από την Άγκυρα να υιοθετήσει μια λιγότερο επιθετική στάση στο Αιγαίο, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω αύξηση τη ένταση στι σχέσει με την Ελλάδα, όπω αυτή αποτυπώνεται αφενό σε επίπεδο δηλώσεων πολιτικών αλλά και στρατιωτική κινητικότητα. Η αντίδραση τη Άγκυρα στην Αμερικανική παρένεση δεν είναι γνωστή, ωστόσο η διπλωματική κινητοποίηση τη Ουάσιγκτον με αφορμή όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο τον τελευταίο μήνα υπογραμμίζει την ουσιαστική ανησυχία των Αμερικανών για ένα ατύχημα που θα μπορούσε να λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά για την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.